Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον σύλλογο που με έχει αναδείξει σαν προπονητή και χρωστάω σε αυτόν τον σύλλογο και πάντα θα χρωστάω σε ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν πολύ νέο στο τιμόνι αυτής της ομάδας. Και για μένα ήταν ένα παιχνίδι, μπορεί να μην φάνηκε, αλλά πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικά. Ήθελα να προετοιμάσω την ομάδα μου όσο γίνεται καλύτερα για αυτόν τον αγώνα, γιατί περάσαμε αρκετά αυτή την εβδομάδα. Και έχοντας και αθλητές ερχόμενους από την Εθνική, ξέρετε καλά ότι χρειάζεται δουλειά για να ξαναμπούμε στο ρυθμό και στο τρόπο παιχνιδιού που έχουμε στην ομάδα μας. Πρέπει να συγχαρώ όλα τα παιδιά, γιατί το επίπεδο συγκέντρωσης που δείξαν ήταν πολύ υψηλό. Αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι σαν ένα ντέρμπι. Προσωπικά ήμουν έτοιμος για να βρω έναν πολύ πιο δυνατό διομήδη. Θεωρώ, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ότι ήταν κατώτερος της περίστασης σήμερα ο Διομήδης. Πιθανότατα να ήταν θέμα συγκέντρωσης. Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και μας περιμένει ένας μαραθώνιος στη συνέχεια που θέλουμε να έχουμε υγεία. Ευελπιστώ να μπει και ο Γιάκοψεν αυτή τη βδομάδα και να προχωρήσουμε στον ίδιο και σε καλύτερο ρυθμό στα παιχνίδια που έρχονται. Έχουμε και την Ευρώπη, που για μας είναι πάντα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να πρεσβεύουμε τη χώρα μας και φυσικά δεν υπάρχει άλλος στόχος από το να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εσείς? Αν θέλει κάποιος συνάδελφος. Ναι, ναι. Αναφερθήκατε στη συγκέντρωση. Ποια στοιχεία έτσι είδατε σήμερα και θα σας κάνουν αισιόδοξο? Τεχνικά, βέβαια, ναι. Έχετε δίκιο. Τεχνικά δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι. Νομίζω ότι επιλέξαμε σε μια ομάδα που ξέραμε ότι θέλει να τρέξει ο Διομήδης, επιλέξαμε να ανταποδώσουμε με πολύ τρέξιμο. Ούτως ή άλλως είμαστε μια ομάδα που τρέχουμε πολύ. Και ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός που θα επικρατήσει και θα σκοράρει περισσότερο στο τρέξιμο στα πρώτα 15-20 λεπτά θα είναι και το αφεντικό του αγώνα. Πράγμα που νομίζω ότι αποδόθηκε ανάγλυφα στη ροή του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε σε μια διαδικασία περισσότερο σεταρισμένη. Δεν ξεχνάμε και οι δύο ομάδες φυσικά ότι το Σάββατο έχουμε αγώνα. Στις ειδικές καταστάσεις δεν νομίζω να είχαμε μεγάλη διαφορά οι δύο ομάδες. Κρίθηκε κυρίως στην ισαριθμία και στο επίπεδο της αθλητικότητας και του τρεξίματος, το οποίο για μας είναι και το βασικότερο συστατικό, όπως είχαμε πει και από το καλοκαίρι, και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κάντε, αν έχει την καλοσύνη, και μια αναφορά, γιατί είδαμε ένα νέο παίκτη σήμερα, ένα μέτρο του φυλάκα, να βοηθάει και τον Γκρουτ. Έχετε δίκιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στον Ίγκορ. Είναι ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας και εξαιρετικός χαρακτήρας. Είναι από τα πρόσωπα που είμαι εντυπωσιασμένος φέτος. Είναι εξαιρετικά σταθερός. Είναι ο πιο σταθερός τερματοφύλακας που είχαμε όλη τη σεζόν. Και του εύχομαι από την καρδιά μου πολύ πολύ σύντομα να ξαναμπεί στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί το αξίζει, έχει μπροστά του μια σημαντική καριέρα να κάνει. Ο Κοζάνοβιτς, τερματοφύλακας που έχει έρθει, είναι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Ξέρουμε από το βιογραφικό του ότι είναι ένας τερματοφύλακας για κρίσιμα μάτς. Γι' αυτό τον φέραμε εδώ. Είναι ένας επίσης πολύ καλός χαρακτήρας. Έχει ήδη δεθεί με την ομάδα. Θα τον βοηθήσουμε όλοι να μας βοηθήσει. Ο Ιγκόρ έχει να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση. Ακριβώς. Ναι. Που σημαίνει ότι θα στερηθεί των υπηρεσιών του. Mm-hmm. Άρα υπάρχει άλλος πίσω. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το συζητάμε. Δεν έχουμε αποφασίσει. Είναι υποσυζήτηση. Αλλά σίγουρα ξέρουμε όλοι ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι τρομακτική σημασία. Είδατε και σήμερα πόσο σημαντικό. Νομίζω ότι στο επίπεδο των επεμβάσεων πρέπει να είχαμε πολύ διαφορά μεγάλη από τον αντίπαλο. Οπότε δεν το συζητάμε ότι για μας είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό. Είμαστε και μια ομάδα που επενδύουμε την άμυνά μας πολύ στους τερματοφύλακες, οπότε είναι κάτι που θα το κοιτάξουμε πολύ. Για τους ξένους, είναι μια κουβέντα. Εγώ εντυπωσιάστηκα, είδα την παρουσία του. Ναι,
Ο Μόγια είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα. Ξέραμε πολύ καλά τι φέρναμε το καλοκαίρι και σε επίπεδο handball, αλλά και σε επίπεδο προσωπικότητας και ανθρώπου. Στα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλός και υπήρχε και μια διάθεση, ας το πούμε, που ήθιστε στην Ελλάδα, έτσι, δεν είναι κάτι που ενόχλησε κάποιον, αλλά όλοι ξέραμε και από τις προπονήσεις ποιος είναι ο Μόγια και σιγά σιγά αρχίζει να εξοικειώνεται με το περιβάλλον, με τον τρόπο που παίζουμε χάντμπολ στην Ελλάδα, φυσικά με την ομάδα, τον έχουν αγκαλιάσει και έχει αγκαλιάσει όλη την ομάδα και εξελίσσεται σε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους κυρίως του οργανωμένου μας παιχνιδιού, αν και οι αμυντικές του ικανότητες δεν πάβουν να είναι εξαιρετικές. Πολλά είπα. Κάποιος άλλος, εσείς που θέλατε να ρωτήσετε? Όχι. Καλυφθήκατε. Όχι, υπήρχε ένα μικρό ενδεχόμενο, αλλά όχι, όλα καλά. Όλα καλά. Δεν ήταν, δεν είναι κάτι νομίζω.